Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητά μας παιδιά, κατηχητές και γονείς μας. Χριστός Ανέστη. Καλημέρα και πάλι. Πριν από λίγο τελέσαμε τη Θεία Λειτουργία, τη Θεία Ευχαριστία, το κατεξοχήν μυστήριο της Ενότητος, όπου όλοι μας γίναμε ένα, με το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, αλλά επίσης γίναμε και όλοι μαζί ένα, μία παρέα Χριστού. Τώρα, σειρά έχει να συνεχίσουμε μία άλλη λειτουργία, από τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε μέσα. Γιατί η ενότητα αυτή βγαίνει έξω από το ναό μας. Βγαίνει στο προάβλιο του ναού του Αγίου Νικολάου που μας φιλοξενεί τη φετινή μας γιορτή λήξης, αλλά επίσης και αυτή η ενότητα, όταν θα αποχωρήσουμε από αυτόν τον ιερό το χώρο, θα πρέπει να μεταφερθεί και σε ολόκληρη την πόλη μας, τα σπίτια μας και φυσικά πρώτα και κύρια απ' όλα στη σκέψη μας και στις καρδιές μας. Το θέμα που επιλέξαμε φέτος για τη γιορτή λήξη σεβασμιότητα των κατηχητικών μας σχολείων των επαρχιών Αλημυρού και Νέας Αγχιάλου είναι η θάλασσα. Γι' αυτό και τελέσαμε τη Θεία Λειτουργία στον Άγιο των Ναυτικών, στον Άγιο Νικόλαο. Το πρόγραμμα της γιορτής μας περιλαμβάνει ομαδικά τραγούδια από τα παιδιά όλων των κατηχητικών σχολείων των επαρχιών Αλημυρού και Νέας Αγχιάλου, που έχουν ως θέμα τη θάλασσα. Φέτος έχουμε και την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε και τα παιδιά από το κατηχητικό σχολείο του αεροδρομίου, όπου θα μας συνοδεύσουν πέρα από τις φωνές τους και με τα μουσικά όργανα. Στο αεροδρόμιο γίνεται μια ιδιαίτερη ξεχωριστή δουλειά, την ξέρετε πολύ καλά, σεβασμιότατε, οι άνθρωποι εκεί, και από φέτος θα είναι μαζί μας και το χειμώνα αυτή η προσπάθεια θα ενταθεί ακόμη περισσότερο. Όμως πέρα από τη χαρά η θάλασσα, θα πρέπει να ξέρουμε ότι κρύβει και κάποιες δυσκολίες. Αυτές τις ημέρες, σεβασμιότατε, και παιδιά βλέπουμε στις ειδήσεις κάποιοι άνθρωποι να τελεπορούνται, φεύγουν από τις χώρες τους λόγω του πολέμου που επικρατεί εκεί πέρα. Και η θάλασσα για αυτούς, ακόμα και για κάποια μικρά παιδιά, εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Και θλιβερές ειδήσεις μαθαίνουμε. Για αυτά τα παιδιά λοιπόν θα πρέπει να προσευχόμαστε καθημερινά. Για τη σημερινή μας γιορτή οφείλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς, σεβασμιότατε, για την αμέριστη συμπαράστασή σας στο έργο μας. Τον Δήμο Αλμυρού και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητος, κύριο Κωνσταντίνο Βαλαμούτη, για τη βοήθειά του. Τον κύριο Κωνσταντίνο Κολώνη, για την ηχητική κάλυψη της σημερινής εκδήλωσης. Την καθηγήτρια φυσικής αγωγής, κυρία Βασιλική Χουλιαρά, για τη βοήθειά της στην εκμάθηση των χωρών. Τους εμψυχωτές του ΚΔΑΠ Αλμυρού, για τη δική τους βοήθεια στα ομαδικά μας παιχνίδια, όπως και τους κατηχητές. Τον πατέρα Βασίλειο, τον πατέρα Ευστάθιο και τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου για τη φιλοξενία στην ενορία τους. Τις κυρίες που παρασκεύασαν τα κέικ για το μικρό πρωινό που προσφέραμε στα παιδιά μας. Μικρό μεν, αλλά γεμάτο και μεγάλο από αγάπη. Τέλος, ένα μεγάλο χειροκρότημα για εσάς, παιδιά, που θα τραγουδήσετε, θα χορέψετε, αλλά και για ένα χειροκρότημα και στα χορευτικά της Νέας Αγχιάλου, που ήρθαμε με τις παραδοσιακές τους στολές να μας χορέψουν για τη θάλασσα. Πριν αρχίσουμε το τραγούδι μας, να σας θυμίσω και κάτι. Σε λίγο πλησιάζει το καλοκαίρι, ε! Είναι μια περίοδος διακοπών, ξεγνιασιάς, χαράς. Η Εκκλησία μας και ο Δεσπότης μας μας προσφέρουν μια ευκαιρία να πάμε κατασκήνωση. Αντί να καθίσουμε στα σπίτια μας ή να γυρνάμε μια εβδομάδα, 10 μέρες, πόσο διαρκεί κάθε περίοδο, στους δρόμους, στον ήλιο, με τα ποδήλατα και αυτά που ωραία είναι και αυτά, θα το κάνουμε και όλοι τα κάναμε, μας προσφέρουν τις κατασκηνώσεις. Οι ενορίες έχουν αυτά τα φυλάδια, τα πολύ όμορφα, τα οποία περιγράφουν μέσα για κάθε ηλικία ποια περίοδο αντιστοιχεί. Εάν θέλετε να πάτε, το συζητάμε με τη μαμά, τον μπαμπά, ποιον έχουμε στο σπίτι μας, πηγαίνουμε στον ιερέα στην ενορία, ζητάμε το φυλάδιο, γράφουμε τα στοιχεία μας και έγκαιρα όμως, για να μην κλείσουν οι θέσεις, το καταθέτουμε πάλι στον ιερό μας ναό για να μπορέσουμε να οργανωθούμε στη Μητρόπολη για τις κατασκηνώσεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα τραγούδια. Θα τραγουδήσουμε σε βασιμιότητα 4 τραγούδια με τη συνοδεία των μουσικών οργάνων της Νέας Αγχιάλου, του αεροδρομίου. Σα τα πόδια.
χειροκρότημα. Λοιπόν, Γιώργος μας, ένα χειροκρότημα δυνατό. Μπράβο. Λοιπόν, στη συνέχεια, εσείς που είστε παιδιά καθισμένα, στέκεστε τώρα στα σκαλοπάτια, θα καθίσετε εκεί πέρα έτσι όρθιοι τώρα, γιατί σε λίγο ο δεσπότης μας θα έρθει να βγάλουμε μια ωραία ανεμνηστική φωτογραφία, να την έχουμε, τη θυμόμαστε. Εντάξει, όλοι μας. Και μετά, αφού μας πει και δύο λόγια ο επίσκοπός μας, θα καθίσουμε κάτω εσείς στα σκαλοπάτια εδώ πέρα, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να δούμε τους χορούς μας. Εντάξει. Λοιπόν, καθίστε λίγο όρθια να καλέσουμε τον Σεβασμιότατο να μας πει δύο λόγια. Πόσο θα ήθελα να είμαι κι εγώ παιδί τώρα. Ωραία δεν θα ήταν. Βέβαια. Εμείς δεν τα είχαμε όλα αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδίας για την εκδήλωση, για την ευκαιρία που μας δόθηκε σήμερα με την ολοκλήρωση των μαθημάτων των κατηχητικών σχολείων εδώ στην περιφέρεια του Αλμυρού. Και είναι έργο Θεού. Έργο Θεού σε μια πολύ κρίσιμη εποχή. Και θέλω να συγχαρώ τους προτεργάτες, τους ιερείς μου, τις κατηχήτριες και τους κατηχητές που αναλαμβάνουν με ανιδιοτέλεια αυτό το έργο κάθε χρόνο, δίνουν από τον ελεύθερο χρόνο τους, προετοιμάζονται, μετέχουν σε σεμινάρια και συνέδρια για να δώσουν ό,τι καλύτερο στα παιδιά μας. Και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω και τους παρόντες γονείς για την εμπιστοσύνη. Γιατί χωρίς τους γονείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ό,τι και αν επιχειρούμε, ό,τι και αν προσπαθούμε, πρέπει οι γονείς να ξέρετε ότι από εσάς εξαρτάται η καρποφορία και να πιάσει τόπο αυτό το έργο. Στις παλαιότερες εποχές ορισμένα πράγματα ήταν αυτονόητα, όπως παραδείγματος χάρη η χριστιανική οικογένεια. Τότε ήταν καθολικό φαινόμενο. Όλοι οι Έλληνες μεγαλώναμε και μεγάλωναν με το Χριστό μέσα στο σπίτι, με το καντήλι αναμένο, με την Αγία Γραφή, με τις ιστορίες των παππούδων και των γιαγιάδων. Στη συνέχεια ήταν το σχολείο. Ήταν το σχολείο που μόρφωνε τα παιδιά και θρησκευτικά ως επιτοπλίστων και κατά το μεγαλύτερο μέρος. Όλα αυτά τα αυτονόητα σήμερα δεν ισχύουν πάντοτε. Γίνονται προσπάθειες αλλά όχι καθολικά ούτε ολοκληρωμένα. Έτσι λοιπόν έχουμε τη μεγάλη ευθύνη στην Εκκλησία που μας αναλογεί εξάλλου να αναλάβουμε την κατήχηση των παιδιών μας. Και η κατήχηση είναι ένα πράγμα, να μάθουν τον Χριστό. Αυτή είναι η κατήχηση. Ποιος ήταν, γιατί ήρθε, τι έκανε, πού μας περιμένει. Και έτσι να αποκτήσουν νόημα στη ζωή τους και να ξέρουν να δώσουν απαντήσεις από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Ποιος είναι ο σκοπός και το νόημα αυτής της ζωής πάνω στη γη. Και τα παιδιά μας έρχονται, δόξα τω Θεώ, και κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Θα ξέρετε οι γονείς ήδη ότι κάθε χρόνο στη Μητρόπολη μας τα τελευταία χρόνια εκδίδουμε ειδικά τεύχη, βιβλία πλέον. Όχι μόνο για τον κατηχητή όπως γινόταν παλιά, αλλά τώρα για τα ίδια τα παιδιά. Και η δική μου ελπίδα είναι ότι αυτά τα βιβλία που ετοιμάζουμε έρχονται μέσα στα σπίτια σας. Για να τα ξεφυλίζετε και οι γονείς. Για να τα βρουν και τα αδέλφια των παιδιών. Για να πέσουν και σε άλλα χέρια. Γιατί εκεί μέσα είναι όλη η κατήχηση και όλη η ιστορία του Χριστού και της Εκκλησίας μας. Και πιστέψτε με, είναι μεγάλη προσπάθεια. Μια ομάδα στελεχών υπό τον Πρωτοσύγκελο κάθε καλοκαίρι ώρες ολόκληρες και μέρες ασχολούνται για να είναι έτοιμα τα βιβλία στην αρχή της χρονιάς. Έτσι θα κάνουμε και φέτος με τη χάρη του Θεού και θα είναι ακόμη πιο βελτιωμένο και πιο όμορφο το βιβλίο των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν από την καρδιά μου, γιατί χάρη σε εσάς μπορούμε σήμερα να έχουμε αυτή την εικόνα, αυτή την όμορφη εικόνα. Και μάλιστα με την κατηχητική λειτουργία που τελέσαμε, που τελευταία την τελούμε σε πολλά σχολεία, κάνουμε την ίστατη προσπάθεια τα παιδιά μας να γνωρίσουν, να νιώσουν, να βιώσουν και το μυστήριο της ευχαριστίας, όπως είπε ο Πατήρ Γεώργιος, το καταξυχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό είμαι χαρούμενος σήμερα. Και θα ήθελα να είμαι κι εγώ παιδί κοντά σε αυτά τα παιδιά.
Γιατί ο Χριστός μας είπε, αν δεν γίνουμε σαν και αυτά τα παιδιά, δεν έχουμε θέση στη Βασιλεία των Ουρανών. Εννοώντας όχι να μείνουμε στην ηλικία, παιδιά, αλλά στην καρδιά, στην απλότητα, στη χαρά, στην ανιδιοτέλεια, στη συγχωρητικότητα. Τα παιδιά μας τσακώνονται, αλλά την επόμενη μέρα, την επόμενη στιγμή παίζουν πάλι μαζί. Αυτό θέλει και από εμάς ο Θεός. Δεν είμαστε αναμάρτητοι. Θέλει όμως να έχουμε ακακία μέσα μας, καλοσύνη, συγχωρητικότητα και να μπορούμε να ξαναβρίσκουμε την ενότητα μαζί Του και μεταξύ μας. Θέλω να ευχαριστήσω και τα παιδιά, όλους σας. Μικρά, μεγάλα, αγόρια, κορίτσια. Ήσασταν μια χαρά σήμερα. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ, έγινα σαν και εσάς, προσπάθησα τουλάχιστον. Γι' αυτό και διάβασα ευχές στη γλώσσα σας. Θέλησα να είμαι μπροστά σας, να ξέρετε κι εγώ τι κάνω όταν είμαι στο Ιερό και στο Άγιο Βήμα. Τα κορίτσια είδανε την πρόθεση που δεν θα τη δουν εύκολα στη ζωή τους, μια και είναι μέσα στο Ιερό. Το κάναμε ακριβώς γιατί θέλουμε να μάθουν, να μετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Δεν είναι μόνο θέαμα, ούτε ακρόαμα, αλλά είναι συμμετοχή. Και χαίρομαι που ήσασταν πολύ καλά παιδιά και στα κατηχητικά σχολεία. Το βλέπω στα πρόσωπά σας, στα όμορφα τραγούδια. Και θέλω να κάνουμε ένα ξεχωριστό χειροκρότημα στα παιδιά από το αεροδρόμιο, τους αξίζει. Εκεί λειτουργεί μια ενορία ολόκληρη. Με τη χάρη του Θεού και χάρη σε ανθρώπους που υπηρετούν, έχουμε μια ζωντανή ενορία. Απόδειξη τα παιδιά, η ορχήστρα, η παρουσία τους εδώ και έτσι νιώθουν και αυτή την ενότητα ότι ανήκουν σε μια εκκλησία. Θέλω να κάνω και ένα δώρο στα παιδιά για το καλοκαίρι. Και πάλι ένα όμορφο βιβλίο, ένα ξεχωριστό βιβλίο. Θα χρειαστεί και τη συνεργασία ίσως των γονέων, αλλά πιστέψτε μην ότι πρέπει για το καλοκαίρι. Λέγεται «Χρωματίζω ιστορίες από την Αγία Γραφή». Είναι αυτό το βιβλίο που θα το πάρουν όλα τα παιδιά και μέσα έχει το εξής. Είναι σε κάθε δύο σελίδες υπάρχει ένα κείμενο. Αυτό το κείμενο γράφει μια ιστορία από τη Γραφή και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Ξεκινάει από την Παλαιά και φτάνει μέχρι το τέλος της Καινής Διαθήκης. Και δίπλα έχει μια φωτογραφία που προσφέρεται για να τη ζωγραφίσετε. Εάν ζωγραφίσετε όλο το βιβλίο, αυτό δεν το ξέρει ούτε ο πατήρ Γεώργιος. Το ξέρα μόνος εγώ μέχρι τώρα. Τώρα μάλλον το μάθα κι εγώ. Λοιπόν, όποιο παιδί ζωγραφίσει όλο το βιβλίο, θα το φέρει το Σεπτέμβριο στο κατηχητικό, θα γράψει το όνομά του, πιστεύω να έχει και να προβλέπει, αλλά θα το γράψει στην πρώτη σελίδα, τη διεύθυνσή του, το τηλέφωνο του, το κινητό. Έχετε κινητά τηλέφωνα, ευτυχώς. Θα γράψετε λοιπόν το όνομά σας, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο, θα μαζέψουμε τα ζωγραφισμένα βιβλία και θα βραβεύσουμε τα καλύτερα. Με πολύ καλό βραβείο και δώρο. Συμφωνεί. Όποιος το κάνει θα πάρει βραβείο. Εγώ πιστεύω δώρο θα πάρουν όλα τα παιδιά που θα ζωγραφίσουν όλο το βιβλίο. Αλλά αυτοί που θα το ζωγραφίσουν πιο καλά από όλους θα πάρουν το πιο καλό βραβείο. Ετοιμαστείτε και οι γονείς να ζωγραφίζετε. Θα σας φτιάξω εγώ. Αυτό λοιπόν είναι το δώρο της χρονιάς. Εύχομαι να περάσετε όμορφο καλοκαίρι, να είστε καλοί στα μαθήματά σας και να ξέρετε ότι ο Χριστός είναι μαζί μας, είναι μαζί σας. Αυτό κάναμε σήμερα. Έχουμε όλοι τον Χριστό μέσα μας. Κανένα δεν φοβόμαστε πλέον. Τίποτα δεν έχουμε να φοβηθούμε όταν έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Και όσοι έρθετε και στην κατασκήνωση, πρώτα ο Θεός θα τα πούμε και εκεί στους γονείς, είναι ιστό. Παρόλο που έχουμε πληρότητα 100% αυτά τα χρόνια στις κατασκηνώσεις, φροντίστε όσοι θέλετε, τα παιδιά παίρνουν πάρα πολλά από τις κατασκηνώσεις, έστω και λίγες μέρες αν μείνουν. Εύχομαι και πάλι σε όλους, Χριστός Ανέστη, για να ακούσω. Τίποτα δεν άκουσα, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Παιδιά δεν φεύγουμε, δεν φεύγουμε από τις θέσεις μας. Καθόμαστε εκεί, καθόμαστε εκεί. Καθόμαστε εκεί. Να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο για τα καλά του λόγια. Και στη συνέχεια τώρα, καθίστε κάτω και να δείτε τους χορούς, παιδιά. Είναι οι κερκίδες μας εδώ πέρα. Καθίστε. Μπράβο. Λοιπόν, στη συνέχεια
θα δούμε τους χορούς από τη Νέα Αγχίαλο. Την ευθύνη των χορών, των χορευτικών της Νέας Αγχιάλου, μάλλον του χορευτικού, του πολιτιστικού συλλόγου της Νέας Αγχιάλου, έχει ο δάσκαλος, κύριος Τριαντάφυλλος Κογκινόπουλος, ο οποίος τη χάνει να είναι και αντιδήμαρχος του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Ένα χειροκρότημα για τα παιδιά της Νέας Αγχιάλου. Να τα εμψυχώσουμε. Και επίσης, αυτά τα οποία θα πρέπει να έχουμε λίγο στο μυαλό μας είναι ότι εδώ πέρα δεν διαγωνιζόμαστε ούτε για τις φωνητικές μας ικανότητες, ούτε και για τις χορευτικές μας ικανότητες στη συνέχεια όλοι μαζί. Δεν είμαστε στο «Ελλάδα έχεις ταλέντο», είμαστε στο «Κατηχητικό έχεις ταλέντο». Και το ταλέντο το αποδείξαμε. Επίσης, ο δεσπότης μας έδωσε και ένα κίνητρο για φέτος το καλοκαίρι, με το βιβλίο. Το λόγο έχει ο δάσκαλος. Τι να πω, σεβασμιότητας μας καθήλωσε με το λόγο του όπως πάντα. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, το χορευτικό της Νέας Αγχιάλου θα παρουσιάσει χορούς από τον τόπο καταγωγής, την Νέα Αγχιάλου, από που προέρχονται οι Αγχιαλίτες. Αλλά θα ήθελα να σταθώ με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση ότι μετά την οικογένεια η Εκκλησία μας έχει μάθει και μας έχει γαλουχήσει να είμαστε καλοί πατριώτες για την Ελλάδα, παρόλο τις δυσκολίες που περνάμε και όλες τις αντικσότητες, μέσα από την Εκκλησία που έρχεστε στα κατηχητικά και να συνεχίσετε να έρχεστε με πιο πολύ όρεξη, θα μάθουμε να πολεμούμε έστω και με τα λίγα μέσα που έχουμε και να επιβιώσει πάλι αυτή η χώρα που έχει τόσο μεγάλη ιστορία και τόση μεγάλη ιστορία θα έχει και στο μέλλον. Ευχαριστώ.
στο τσακαλί. Ήταν το λιγότερο για αυτά τα παιδιά. Συγχαρητήρια στα ίδια και στο δάσκαλό τους.
Δεν σηκωνόμαστε από τις θέσεις μας εμείς, με την βοήθεια της κυρίας Βασιλικής και με τις οδηγίες της θα σηκωθούμε εφόσον μας πει η κυρία Βασιλική τον τρόπο για να μπορέσουμε να χορέψουμε όλοι μαζί δύο τραγούδια και μετά να περάσουμε στα παιχνίδια. Λοιπόν, κυρία Βασιλική. Τα μικρότερα παιδιά θα κάνουν δύο ομόκεντρους κύκλους στο κέντρο. Thank you.
Ένα χειροκρότημα για να αξίζουμε.